βλέπουμε τα περίφημα μέρος των περίφημων αντιπλημμυρικών, όπου ένα ολόκληρο ρεύμα πρέπει να περάσει εδώ, όπως βλέπετε, από τρεις μεγάλες από πουθενά δεν πρέπει να περάσει. Έχει μείνει η κατασκευή από τον πετόν άθικτη και έχει διαλυθεί όλος ο υπόλοιπος χώρος. Το ίδιο έχει συμβεί σε όλα τα ρέματα της περιοχής. Θα πάμε σε λίγο να δούμε και το επόμενο ρέμα, όπου ολόκληρο το ρέμα πρέπει να περάσει από μένα έναν αγωγό διαμέτρου μισού μέτρου. Για όλα αυτά δεν ευθύνεται κανείς. Μέχρι στιγμής δεν φταίει κανένας για τη δολοφονία των 24 ανθρώπων προ 7 μηνών. Η προανάκριση έχει κολλήσει, γιατί λένε ότι η περιφέρεια, το δασαρχείο και κάποιος άλλος φορέας δεν έχει στείλει ακόμα τα απαραίτητα στοιχεία. Και όλα καλά. Το καλοκαίρι ήδη τελειώνει ο Ιούνιος. Έγινε με μια σχετικά δυνατή νεροποντή οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή της Μάδρας Μαγούλας δεινοπάθησαν, τρόμαξαν. Λογικό είναι όμως, έχουν συμβεί προ 7 μηνών και κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, εδώ είναι η φυσική ροή του ύδατος που έρχεται από το βουνό και πέφτει καρφί πάνω στο δρόμο. Οπότε είναι πολύ λογικό και στο μέλλον να έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις, καταστροφές και νεκρούς. Και υπεύθυνοι για όλα αυτά είναι όλα τα κόμματα και όλες οι κυβερνήσεις. Όσοι έχουν κυβερνήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι όλοι αυτοί που έχουν πάει τη χώρα 1500 χρόνια πίσω. Η φυσική ροή του ύδατος σταματάει πάνω στον δρόμο. Θα έχουμε πάλι νεκρούς δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο.